Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τελευταία στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα, καθώς το κομμάτι το οποίο ερμήνευσε ένας το... Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τι είναι της Άννας. Ξεκινήσω με την Αταλία. Δεν το ήξερα το κομμάτι εδώ τόματα. Πρόσεχε. Δεν χρειάζεται, Ραντο. Ξέρω τι θα της πω. Συγκινήθηκα, πρέπει να σου πω. Αλλά αυτό είναι έξτρα τιμητικό το συγκινήθηκα, γιατί με το τραγούδι αυτό της Άννας, καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντάς σου κάτι ξεκάθαρα. Δεν θα σου βάλω 10 σήμερα για ένα και μόνο λόγο, γιατί κάθεται δίπλα μου αυτή η κυρία. Και μόνο το γεγονός ότι αυτό το τραγούδι το τραγούδισες παρούσης της Άννας, δεν μπορώ να σου βάλω 10. Το 10 είναι δικό της. Έτσι. Το 10 είναι δικό της και δεν μπορώ να βάλω 10 όταν είναι παρούσα η Άννα με τη φωνή της Άννας, εγώ και τον Γκάζι. Έχω κλάψει στα πατώματα. Σέρνομαι και κλαίω κάθε φορά που το λέει. Γιατί, Ναταλία? Γιατί τώρα πού να σου λέω, μεγάλη κουβέντα είναι. Σε αρέσει να κλαίει, παιδί μου. Είμαι κλαψιάρα γενικά. Ναι, είμαι ευαίσθητη πολύ κλπ. Άρα, Καρβέλα, τι κάνεις στους ανθρώπους με αυτά που λέω. Όμως, Χριστίνα μου, το προσέγγισες με τόση ευαισθησία και με τόση αξιοπρέπεια και είχες μια ισορροπία εξαιρετική, γιατί ήταν τόσο εύκολο να κάνεις δραματικές ανοησίες και υπερβολές και δήθεν θεατρινισμούς και δήθεν να τραβάς τα μαλλιά σου. Ναι, και δήθεν τέτοια και α και ου και υπερβολές και γουρλωμένα αυτά κτλ. Και δεν έκανες τίποτα από όλα αυτά. Ήσουνα τόσο όσο χειρουργικά μετρημένη, ισορροπημένη, ευαίσθητη, υπέροχη. Ευχαριστούμε, Ναταλία. Έτσι ένιωθα βασικά. Αλέξανδρε. Εγώ θα πάρω την ατάκα της Ναταλίας και θα πω ότι ακριβώς επειδή είναι παρούσα η κυρία Βύση, το ότι έχει τα γκάτς να πει αυτό το τραγούδι, της δίνει για μένα πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό πόντο. Αυτό. Δεύτερον, θα πω ότι έκανε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ερμηνείας, είχε μια θεατρικότητα minimal, ωραία, έφτασε κάτω χωρίς υπερβολές, παρότι το βλέμμα έφυγε μερικές φορές. Μάλλον είχε πρόβλημα, δεν ξέρω τι έγινε στην επιστροφή. Αλλά κρίνοντας πάντα εδώ μαθητές μιας ακαδημίας, μιας μουσικής ακαδημίας και όχι επαγγελματίες, το 10 από μένα είναι δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρο. Εγώ είμαι ο ηθικός αυτουργός που είπε η Άννα του τραγουδιού, όπως ξέρεις. Ναι. Δεν το ξέρεις. Εκείνος το επέλεξε. Το πρώτο. Και το έβαλα και μετά μετάνιωσε, γιατί στην αρχή λέμε την Άννα ένα άλλο τραγούδι, γιατί αυτό είναι λίγο ζόρι. Το μόνο ζόρι όταν πιστεύω το άλλαξε, έχει φύγει το χαρτί. Ότι ένα θα είναι μπροστά. Το έκανα επίτηδες. Εγώ επίτηδες ήθελα να τραγουδήσει κάτι της Άννας, με την έννοια ότι δεν ξέρω, σε έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και επειδή έχω το πρότυπο, είπα να δούμε τι καλό που θα βρούμε. Λοιπόν, επειδή μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εδώ λίγο για μένα, το είπες πάρα πολύ καλά, το είπες decent, η σκηνική παρουσία φαντάζομαι να ικανοποιήσει και τώρα γλύφω εγώ για σένα το Μουρατίδη που ήθελε ξυπόλυτο στο πάτωμα. Όλο αυτό. Ήταν ωραίο αυτό. Σου κάνω γλύκες, Νίκο. Λοιπόν, θέλω να πω, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Αλλά παρόλα αυτά, καλό ήταν. Αλλά μπορείς πάρα πολύ καλύτερα. Να πω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτό το τραγούδι γενικότερα δεν το έχω αναπτύξει στο ελληνικό ρεπερτόριο. Δεν το ήξερα. Αλήθεια. Δεν το ήξερα. Αλλά με το που το άκουσα μου άρεσε πάρα πολύ και στεναχωριόμουν, γιατί δεν είχα αρκετό χρόνο να το μάθω όπως έχω συνηθίσει να μάθω ένα τραγούδι, ώστε να το πω με όλο μου το είναι. Γιατί το μυαλό μου ήταν στους στίχους και όχι να το νιώσω τόσο. Και φάνηκε. Αλλά. Δηλαδή, θα ήθελα να το πω πιο καλά. Είναι τίμιο, είναι τίμιο που το λες και εσύ το κατάλαβες. Γιατί, όπως είπε ο Καρβέλας πολλές φορές, άλλοι δεν καταλαβαίνουν όταν δεν το λένε. Και ότι το κατάλαβες μόνο είναι προς τιμήν σου και άλλο ένα αστεράκι. Μάλιστα. Νίκο Μουρατίδη. Χριστίνα, από την πρώτη στιγμή που ήρθες και σε παρακολουθώ, είμαι ενθουσιασμένος μαζί σου. Γιατί βλέπω πίσω από κάθε σου εμφάνιση μία σκέψη. Που εμένα είναι το νούμερο ένα μου αυτό. Ότι δεν βγαίνεις κουτουρού να πεις κάτι έτσι. Ότι έχεις σκεφτεί. Ότι βγήκε σήμερα με βρεγμένο μαλλί, με αυτό το ρούχο, ξυπόλυτη, και κάθισες κάτω, μέσα στην απελπισία, και είπες αυτό το κομμάτι έτσι όπως το πες, είσαι το καλύτερό μου. Ελπίζω όλοι αυτοί που χειρίζονται τα πράγματα
να ξεστραβωθούν και να βγάλουν το στόκο από τα αυτιά τους, γιατί έχεις πολύ μεγάλο μέλλον. Και είσαι καλλιτεχνάρα. Ευχαριστούμε, Νίκο Μουραδίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο Καρβέλα. Φοβάμαι. Σήμερα δεν ξέρω ποιος πρέπει να φοβάται. Μπαμπούλας παιδιών είσαι, ρε. Τρόμαξε κονισάκι. Πριν γεννήσεις, μπαμπούλας είσαι, θα τη φας. Θέλω να θα σας φιλήσω και τους δύο να ξεφοβηθείτε. Τέλεις. Είναι ένα κενό εδώ ανάμεσά μας. Μην έρθεις κοντά. Επίτηδες το έχουν κάνει. Δεν ξέρω ποιο θα πρωτοφιλούσε αν ερχόμουν απάνω. Εσένα τον παρουσιαστή. Δεν ξέρω. Παίζεται αυτό. Ελκύομαι από ανθρώπους οι οποίοι είναι, παρουσιάζουν ακρεότητες. Όχι ακρότητες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ξεκίνησες εδώ και ήμουνα... Πώς να σου πω, δηλαδή, διαπρίσιος κήρυξ των ικανοτήτων σου. Τι είπα τώρα, μην το ψάχνεις. Θέλω να πω ότι μου άρεσες πάρα πολύ. Έχεις κατορθώσει να με κάνεις να μου αρέσει ένα κομμάτι το οποίο συχαινόμουν. Έχεις κατορθώσει να με κάνεις ένα τραγούδι που λατρεύω να το συχαίνομαι σήμερα. Ησυχία. Πώς το έκανες αυτό, θέλει ικανότητες. Πώς το έκανες αυτό, δεν ξέρω. Η ουσία είναι η εξής. Απλά είμαι εγώ. Έχεις ειδικές ικανότητες πάνω μου. Δεν ξέρω τι βλέπουν οι άλλοι συγκριτές μου. Εγώ πάντως είδα τα τελείως ανάποδα. Δηλαδή είδα μια κοπέλα η οποία δεν τραγούδισε καθόλου καλά το κομμάτι. Έκανες διαρκώς φάλτσα. Έκανες διαρκώς αποτυχημένες προσπάθειες να κάνεις τα γυρίσματα που θα έπρεπε να κάνεις για να πεις ένα τέτοιο τραγούδι. Διότι τα τραγούδια αυτά πρέπει να ξέρεις, όπως είπα πριν, ότι είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πρέπει να ξέρεις τρομακτική ισορροπία για να τα περπατήσεις. Εσύ σκοτώθηκες από το πρώτο δευτερόλεπτο. Περπατούσες πεσμένη κάτω και όχι πάνω. Ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να το λέει το τραγούδι όπως νομίζει, Νίκο μου. Νίκο Μουρατίδη, παρακαλώ, παρακαλώ. Να ολοκληρώσει ο Νίκος Καρβέλας και αμέσως μετά μπορείς να τοποθετηθείς. Πολύ ωραία το χειριστήκατε, παρουσιαστά. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρβέλα. Πολύ ωραία. Χαρά μου να εξυπηρετώ. Αμοιβαία. Θέλω να πω, δεν σε συγκρίνω καθόλου με την Άννα Βύση. Πώς θα μπορούσα άλλωστε. Θα κόφευα αν το έκανα αυτό. Λοιπόν, δεν σε συγκρίνω. Το έγραψες όμως και έχεις δικαίωμα. Ναι, όχι, όχι, δεν σε συγκρίνω καθόλου προς Θεού. Ούτε καν με ενδιαφέρει να το έχω γράψει εγώ. Το έκρινα σαν τραγούδι. Okay. Και θέλω να πω, καταρχήν. Όχι καταρχήν, σίγουρα καταρχήν. Καταρχάς, πρώτη ερώτηση. Αντιλαμβανόσαι ότι συνεχώς φάλτσαρες. Ναι. Το αντιλαμβάνω, φτάνει. Εντάξει, το ναι. Ένα καλό. Καλώς. Δεύτερο, το ότι δεν μπορούσες να κάνεις τα γυρίσματα αυτά. Δηλαδή, ήσουν εντελώς. Αματερίστηκες αυτό που έκανες, έτσι. Ναι, το αντιλαμβανόσουν αυτό. Πέρα από τα φάλτσα. Και δεν μπορούσα να φτιάξω άρα, τη φωνή λοιπόν, καθόλου. Άρα λοιπόν, δύο στα δύο, διότι δύο είναι τα ζητούμενα. Να μην φαλτσάρεις και να εκφράζεσαι σωστά. Ναι. Φωνικά και τραγουδιστικά. Δεν τα κατάφερες ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Η παρουσία σου μια χαρά ήταν πεσμένη κάτω, ήσουν, ούτε αυτό το ένιωσες. Άρα λοιπόν, τρία στα τρία ήσουν το ένιωθε που ήσουν πεσμένη κάτω, αφού λες προσπαθούσε να θυμηθεί τα λόγια. Όταν άφηνα. Ξεκίνησες πεσμένη. Ξεκίνησες πεσμένη, εσύ. Πώς σε λένε, είπαμε. Χριστίνα. Πώς σε λένε, Ξηρόκοστα ή Ξηροκώστα. Ξηρόκοστα. Στο ρο, γιατί εδώ πέρα γράφει Ξηροκώστα. Άρα λοιπόν, Ξηρόκοστα. Ξεκίνησες πεσμένη ήδη. Γιατί ξεκινήσεις πεσμένη, τα ήσουν να... Συνήθως άμα πίνω ουίσκι ας πούμε και τσιγάρα, εντάξει δεν κάνω. Βρίσκομαι μόνιμα στο πάτωμα, δηλαδή σκέφτηκα αν εγώ τα εννοούσα αυτά θα ήμουν... Πολύ ωραία, αν τα εννοούσα, δεν τα εννοούσες. Όταν άφηνα το μυαλό μου να μην σκέφτεται τα λόγια και προσπαθούσα λίγο, έμπαινα, αλλά εντάξει όχι όλη την ώρα. Τέλος πάντων, τώρα για να πούμε και κάτι άλλο πέρα από αυτά τα γλαφυρά πράγματα. Έχεις καταπληκτική φωνή, είναι γνωστό αυτό, την οποία για δεύτερη συνεχόμενη φορά την βιάζεις άσχημα. Okay. Της φέρεσαι με έναν ακαλέσθητο τρόπο τη φωνή σου. Okay. Δεν κάνεις αυτό που σου ζητάει η φωνή σου. Ναι. Δεν κάνεις αυτό που σου ζητάει το μυαλό σου. Και αυτό είναι μια ακρεότητα. Η οποία είναι συμπαθέστατη κατά τα άλλα. Δηλαδή είσαι ψιλομαζοχίζεις, ας πούμε, έτσι. Συμπαθέστατη.
Καλό αυτό. Αλλά φρόντισε όμως να το εκφράζεις και τραγουδιστικά. Αυτό το μαζοχιστικό που έχεις. Όχι μόνο νοηματικά ή σκεπτικά, όπως είπε ο κύριος αριστερά μου, ο οποίος μπόρεσε να δει τη σκέψη σου. Τη σκέψη σου. Okay. Οι σκέψεις συνήθως δεν μπορούν να γίνουν ορατές, αλλά από ορισμένους γίνονται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Καρβέλα. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, με την αναβίση. Φαινομενικά είμαι στην πιο άχαρη, αν θες, θέση να πω τη γνώμη μου. Αλλά θα το ξεχάσω. Μπορώ να το ξεχάσω εύκολα. Καταλαβαίνω δε το τράκ σου. Και εγώ κάποια στιγμή κάπου χρειάστηκε να τραγουδήσω ένα τραγούδι που ήταν μπροστά μου ο original τραγουδιστής. Θα είναι λίγο περίεργο. Γιατί δεν θες να συγκρίνεσαι πρώτα απ' όλα. Και ούτε εγώ τίνω να συγκρίνω. Και το απέδειξα και με τις κριτικές μου πριν και στα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, ξεχνάω λοιπόν ότι το έχω πει εγώ. Και θα θυμηθώ αυτό που σου είπα την προηγούμενη φορά. Ότι είπες ένα είδος, έτσι. Και ενώ έχεις πάρα πολύ καλή φωνή, έχεις τρομερή παρουσία, δηλαδή μπορείς να μας πάρεις για πλάκα και την προσοχή και την καλύτερη ψήφο. Κάτι γίνεται και δεν ακολουθείς μάλλον μια ερμηνεία που δεν είναι δική σου. Αυτή η ερμηνεία, προσπάθησες, είπες δε, αποκάλυψες ότι το κομμάτι δεν το ήξερες και το έμαθες μέσα από μένα, λοιπόν, την τραγουδίστρια Χ, που το έλεγε. Δεν μ' αρέσει να δικαιολογούμε. Ωραία, όχι. Γιατί υπάρχει όμως, είναι μια εξήγηση αυτή, στο ότι αφού δεν το ήξερες, έτσι, πήγες λοιπόν με το δικό μου τρόπο, αν θες, που σου ήταν πιο εύκολο εκεί, λες πώς το είπε αυτή, να το πω κι εγώ κάπως κοντά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγεις τελείως, όπως το πίστευα για την προηγούμενη φορά. Λέει το «Πάλι θα κλάψω» που είπες, που ερμηνεύει η Μαρινέλα. Το είπες «Αλλά Μαρινέλα», ας πούμε. Και εσένα δεν σου πάει αυτό. Σου είπα «Βρες έναν τρόπο, αυτά τα τραγούδια που είναι κάποιου συγκεκριμένου είδους, αν θες, ή τα λέει κάποιος πολύ συγκεκριμένα, να φύγεις και να το πας κάπου αλλού». Έπρεπε να το πεις. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, που είναι η τελευταία και δεν ξέρω αν βαρύνει πιο πολύ από τους άλλους επειδή το έχω πει εγώ, δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να το πεις όμως τελείως διαφορετικά, πιο minimal, πιο... Αυτά τα γυρίσματα που έκανα τότε έχουν μια ισορροπία, είναι λίγο λαϊκά, αλλά είναι και δεν είναι και λαϊκά. Και εσύ το λαϊκό μάλλον... Και εγώ λίγο μπερδεύτηκα. Ναι. Άρα καλύτερα να έβριξες ένα δικό σου τρόπο που να έπιθε πολύ περισσότερο. Ναι, δεν είχα χρόνο, θα ήθελα πάρα πολύ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ξέρω, το κομμάτι. Και μπορεί να το πεις και πολύ καλύτερα. Λοιπόν, όμως παραμένεις σαν τραγουδίστρια, παρόλο που στονάρισες λίγο σήμερα, έτσι, που δεν είναι ίδιον δικό σου, παραμένεις μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Ευχαριστούμε πολύ. Πίσω για τη βαθμολογία, Χριστίνα. Γεια σας. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για τη βαθμολογία, παρακαλώ πολύ. Καθώς με την βαθμολογία της Χριστιάνας ολοκληρώνονται οι σπουδαστές της Μουσικής Ακαδημίας. Αλέξανδρε. Το ξαναλέω, κρίνοντας την ερμηνευτική προσέγγιση του τραγουδιού από τη Χριστίνα και έχοντας πάντως στο μυαλό μου ότι μιλάμε για σπουδαστές και όχι για επαγγελματίες, εγώ είπα 10. Μπράβο. 10 από τον Αλέξανδρο. Πέτρο. 9. 9. Νίκο Καρβέλα. 5. 5. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο Μουρατίδη. 10 με τόνο. Ναταλία Γερμανού. 9. 9. Ευχαριστώ. Μπορώ να με ψηφίσω. Σ' άφησα όμως τελευταία για να πάρεις λίγο το χρόνο. Χριστίνα. Παραπάνω. Ναι. 7, Χριστίνα. Και με επιοίκεια είναι νομίζω το 7. Ευχαριστώ. Όχι, στεναχωριέμαι γιατί είναι ένα κορίτσι του 10. Αλλά έχεις πρέπει να είμαστε τίμοι με αυτό που εισπράττουμε. Ναι. Ο καθένας ξεχωριστά, βλέπετε, είμαστε όλοι διαφορετικές προσωπικότητες, με διαφορετικές αντένες ο καθένας, διαφορετικά θέλω. Σήμερα είπε ένα τραγούδι που έχω ερμηνεύσει του Νίκου, που το αγαπάω, το λατρεύω. Δεν με απογοήτευσε η Χριστίνα. Νίκου Καρβέλα. Νίκου Καρβέλα, συγγνώμη. Δεν το πάρει νομίζω το χειράζει ο άλλος. Δε, ευτυχώς δεν είναι συνθέτης ο Μουρατίδης. Λοιπόν, και θα ήθελα περισσότερα από τη Χριστίνα, γι' αυτό θέλω να είμαι τίμια με αυτό που σκέφτηκα.
Εντάξει. Και εγώ θα ήθελα να πω μια κουβέντα άσχετη με αυτά. Ναι, ναι. Γιατί το είδαμε προηγουμένως και με τη Δανειδά, το βλέπουμε και τώρα με τη Χριστίνα, που εγώ αισθάνομαι ένοχος τελικά που είχα βάλει το τραγούδι, να διαλέγετε αυτά που δεν κάνετε πειραματισμό, εκτός και αν έχετε πολύ χρόνο δουλειάς και έχετε δυνατότητες μεταλλαγής ή να το κάνετε αλλιώς την ερμηνεία, αλλιώς πρέπει να διαλέγετε αυτά τα οποία ξέρετε ότι τα έχετε. Όπως το έχεις πει στην αρχή. Αυτό το λέω σε όλα τα παιδιά δηλαδή. Μην κάνουν πειραματισμούς οι οποίοι μπορεί να είναι επώδυνοι στο τέλος και να βρεθεί κανένας έξω από την πόρτα χωρίς λόγο.